Αναστασίου. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Ξέρετε, όλα ξεκίνησαν, αν θυμάμαι σωστά, από μια δική σας δήλωση που πάντως είπατε, ότι θα πρέπει οι οικονομικές προσφορές να παίζουν το ρόλο τους, έτσι, και να μην επιχειρείται η όποια αλλίωση αυτού που ο νόμος επιβάλλει. Η δήλωσή μου ήταν καθαρή. Είπα, όταν μπαίνει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, ο στόχος είναι να βελτιώσεις τις προσφορές που έχεις ήδη στο τραπέζι. Αυτή ήταν η δήλωσή μου, η καθαρή. Και είπα, αν η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης κατορθώσει να βελτιώσει τις προσφορές που ήδη υπάρχουν, θα τις δοθούν τα εύσημα. Αν τα συμβόλαια που θα καταλήξουν δίνουν οικονομικά ωφέλη λιγότερα από τις προσφορές, τότε θα πρέπει να ζητηθούν και οι λόγοι ή κάποιες ευθύνες γι' αυτό. Ναι. Αυτό έχω δηλώσει. Ναι. Από την άλλη όμως, επειδή είναι ένα κέριο ζήτημα και ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, ο πολίτης διερωτάται. Γίνεται πολύς λόγος τώρα τελευταία επίκληση ενός πολύ συγκεκριμένου επιχειρήματος. Ονομάζεται λόγοι εθνικού συμφέροντος. Μπορούν λοιπόν αυτοί οι λόγοι εθνικού συμφέροντος να αλλάζουν την σειρά των προσφορωτών? Δεν θέλω να μπω σε αυτήν τη συζήτηση. Όταν έκανα τη δήλωσή μου, είχα υπόψη μου και τα κριτήρια αξιολόγησης και είχα υπόψη μου και όλα τα υπόλοιπα κριτήρια. Σε περαιτέρω συζήτηση με αυτόν τον θέματο δεν θέλω να μπω, γιατί ήδη έχει αρχίσει η διαπραγμάτευση σήμερα. Έχει αρχίσει η διαπραγμάτευση με δύο πολύ καλές εταιρείες που μαζί με τους συνεταίρους τους της κοινοπραξίας είναι ακόμα πιο δυνατές. Είναι οι καλύτερες εταιρείες που εκδηλώσαν ενδιαφέρον. Ο πρώτος στόχος να προσελκύσουμε καλές εταιρείες έχει επιτευχθεί. Τώρα από εκεί και πέρα παραμένει ο δεύτερος στόχος. Ο δεύτερος στόχος είναι να, μέσω της διαπραγμάτευσης, να επιτύχουμε και καλούς οικονομικούς όρους. Αυτός είναι ο στόχος. Σωστό, σωστό. Από την άλλη, επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο στην ερώτηση, γιατί λέγεται ότι οι λόγοι εθνικού συμφέροντος τι στην ουσία φωτογραφίζουν? Φωτογραφίζουν την παρούσα κατάσταση και κυρίως το πολιτικό πρόβλημα που έχει η Κύπρος. Το γνωστό πολιτικό πρόβλημα. Έτσι. Οι τουρκικές απειλές λοιπόν θα μπορούσαν να αλλάξουν την όποια σειρά κατάταξης? Είναι πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα. Γιατί έχω ακούσει ένα ακριβώς αντίθετο επιχείρημα, ότι θα μπορούσαν να την αλλάξουν μόνο με την προϋπόθεση ότι απέκλειαν προσφοροδότες οι οποίοι είχαν τα όποια τουρκικά συμφέροντα. Οι όροι, ακριβώς, οι όροι εξασφάλισης των εθνικών συμφερόντων μπαίνουν στις περιπτώσεις. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις που μπορούν να μπουν. Για παράδειγμα, αν υπήρχε στις εταιρείες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον μια εταιρεία τουρκικών συμφερόντων να αποκλειστεί λόγω επίκλησης εθνικών συμφερόντων. Άλλος λόγος που μπορώ να σκεφτώ είναι όταν μια εταιρεία αποκτά δεσπόζουσα θέση και θέλεις, αν έχεις ειδικά μεγάλη αγορά, να προμηθευτείς υδρογονάθρακες, δεν θέλεις να φέρεις μια εταιρεία σε δεσπόζουσα θέση. Είναι κάποιους λόγους που μπορώ να σκεφτώ. Ναι. Συνήθως αυτοί οι λόγοι είναι για να αποκλείσεις μια εταιρεία. Μάλιστα. Έτσι, εν κατακλείδη, πάντως η Επιτροπή Σοφών παρακολουθεί το ζήτημα από κοντά. Αυτό έλεγε η δήλωσή σας. Έτσι. Δεν είναι, η δήλωσή μου δεν μιλούσε για Επιτροπή Σοφών. Μιλούσε για την Συμβουλευτική Επιτροπή που έκανε την αξιολόγηση. Αυτή και η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι η Επιτροπή των Γενικών Διευθυντών Υπουργείων και άλλων διευθυντών, στους οποίους κάποια μέλη από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων που είναι μέλος βοήθησα στην αξιολόγηση. Μάλιστα. Αυτό ήταν. Μάλιστα. Επειδή βάζει η Τρόικα στο μικροσκόπιο και τα έσοδα του φυσικού αερίου, θεωρείτε ότι μπορούν να δώσουν μια κάποια ανάσα στην κυπριακή οικονομία? Οπωσδήποτε θα δώσουν κάποια ανάσα. Τουλάχιστον όταν αρχίζουν να γίνονται τα διάφορα έργα, τότε θα ξεκινούν τα έμεσα ωφέλη. Μέχρι τα επόμενα 6-7 χρόνια, όταν θα αρχίσουν να ρέουν και τα πρώτα έσοδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.